Σε λίγες ημέρες, ακόμα ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το Άνθας Imperial, αλλά στην πλατεία Καρισκάκη, πρόκειται να βάλει λουκέτο. Κύριε Προύτσο, την άποψή σας. Το τρίτο κατά σειρά ξενοδοχείο πόλης εδώ στην Αθήνα που βάζει λουκέτο της Γκρεκοτέλ θα αφήσει άνεργους 70 εργαζόμενους περίπου συνεχούς απασχόλησης και αρκετές δεκάδες εργαζομένων με συμβάσεις μιας μέρας που απασχολούνταν στα τμήματα δεξιώσεων του ξενοδοχείου. Πραγματικά δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε τους λόγους που αιτιάται η επιχείρηση όσον αφορά την γκετοποίηση και την υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας. Όμως, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την καθοδική πορεία της εταιρείας, η οποία κλείνει ξενοδοχεία ένα πίσω από το άλλο και διακυβεύονται χιλιάδες θέσεις εργαζομένων σε όλη την περιφέρεια. Υπήρξαν καταγγελίες κατά το παρελθόν για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο ή την αλυσίδα ξενοδοχείων για την εργασία, ακούστηκαν κάτι για συμβάσεις ενός μιας ημέρας κτλ. Οι συμβάσεις μιας μέρας είναι νόμιμες, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κατά κόρον όλα τα ξενοδοχεία τις χρησιμοποιούν αντί να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συνεχή απασχόληση. Η Γκρεκοτέλ έχει τεράστια προβλήματα, είναι μια εταιρεία κολοσσός για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει μεγάλες καθυστερήσεις μισθού. Από όλη την περιφέρεια έχουμε καταγγελίες ότι οφείλονταν αποδοχές από το περασμένο καλοκαίρι, επιδόματα αδείας, δώρα κτλ. Υπήρξαν προβλήματα αντίστοιχα με το Μακεδονία Παλάς. Ελπίζουμε οι λόγοι του κλεισίματος αυτού του ξενοδοχείου να είναι πραγματικοί και να μην στοχεύουν σε τακτικισμούς της εταιρείας.